Ψηφίστηκε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του Δημάρχου Μελεβιζίου Μενέλαου Μποκέα η αύξηση στα δημοτικά τέλη ύψους 25 περίπου τις 100. Κληθήκαμε να πάρουμε μία απόφαση με γνώμονα πάντα την βελτίωση και των παρεχόμενων υπηρεσιών, γιατί θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι ανταποδοτικές, επιστρέφουν δηλαδή στους δημότες αυτά τα έσοδα με καλύτερες υπηρεσίες, με αύξηση διεύρυνση του ορίου όσον αφορά την έκπτωση του κοινωνικού τιμολογίου στις μονογονεϊκές οικογένειες, στους πολύτεκνους, με αύξηση του ορίου από τα 13.000 στα 18, άρα πολλές περισσότερες οικογένειες θα μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό τιμολόγιο. Στη διάρκεια της συνεδρίασης που ψηφίστηκε η αύξηση, διατυπώθηκαν αντιδράσεις υπό το βάρος, όπως αναφέρθηκε, της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η κοινωνία η σημερινή, όπως έχει γίνει, είναι όλη με ανάγκη. Και αυτός είναι ο λόγος που εγώ δεν θέλω να φορτώσω τους δημότες μας άλλο. Για επαγγελματικά δημοτικά τέλη που είναι τα χαμηλότερα στην Κρήτη και οικιακά που είναι από τα χαμηλότερα στο νησί, έκανε λόγο ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας, που ανέφερε ότι οι αυξήσεις δεν αφορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς με τη διεύρυνση των ορίων για το κοινωνικό τιμολόγιο εντάσσονται ακόμη περισσότεροι δικαιούχοι. Με πάντα στο επίκεντρο της ανάγκης των δημοτών, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τις περιοχές που το έχουν περισσότερο ανάγκη, τις ορεινές και μεριωνές περιοχές του Δήμου μας που δεν επιβαρύνουν το ίδιο, τις τουριστικές περιοχές της ανάγκης που έχουν, τους ευάλωτους κοινωνικά, τις πολύτεκνες οικογένειες, και με αυτή την προσπάθεια καταθέτουμε, αν θέλετε, την άποψή μας και τη θέλησή μας να ξαναυποστηρίξουμε αυτές τις ομάδες και με καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και με την ένταξη περισσότερων οικογενειών σε φτηνότερα τιμολόγια δημοτικών τελών. Από τα παραδείγματα για τις αυξήσεις που δόθηκαν, είναι σπίτι 100 τετραγωνικών που πλήρωνε το μήνα 8,33 ευρώ, στο εξής θα πληρώνει 10,42, ενώ για τους επαγγελματικούς χώρους από 20,57 ευρώ το κόστος θα είναι πλέον στα 32,50 ευρώ. Να μπορέσουμε μέσα από αυτή την αλλαγή να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γιατί αυτό είναι το νόημα όλων αυτών των αλλαγών, καλύτερες υπηρεσίες, ειδικά στις περιοχές που βαρύνονται περισσότερο με την εποχικότητα, με την τουριστική δραστηριότητα και που, αν θέλετε, ήταν και ένα από τα προβλήματα της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή η έλλειψη ποιοτικών τέτοιων υπηρεσιών που πραγματικά αγωνιζόμαστε καθημερινά με τις υπηρεσίες μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε.